Παρά τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, να πούμε ότι οι αγωνίες των γονιών έχουν παραμείνει αναπάντητες. Και αυτό γιατί κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής της κυβέρνησης είναι μόνο η αυστηροποίηση των ποινών μέσα στα σχολεία και η λειτουργία μιας πλατφόρμας καταγγελιών. Διακηρύξεις για εξάλληψη του σχολικού εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία, αλλά χωρίς γενναία μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις γενεσιουργούς αιτίες στη λογική του μικρότερου κόστους, ακούγονται συνεχώς. Ξανακούστηκαν και στην παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής και της Εκστρατείας Ενημέρωσης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Βρίσκονται όμως πολύ μακριά από τις αγωνίες και τις ουσιαστικές προτάσεις που έχουν καταθέσει γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας αναφέρεται σε ανέξοδες καταγγελίες, τονίζοντας πως για τους γονείς το πρωτεύον είναι η πρόληψη και ζητάει ουσιαστικά μέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση. Όπως σημειώνει, οι εξαγγελίες για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού απέχουν από τις πραγματικές αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν το φαινόμενο μέσα και έξω από τα σχολεία. Μέτρα αντιμετώπισης δεν είναι ούτε οι ανώνυμες καταγγελίες, ούτε η αύξηση των ποινών. Όσο για την πρόσφατη τοποθέτηση του Υφυπουργού Υγείας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ένα παιδί που δεν είναι γεννημένο επιθετικό, δεν θα γίνει επιθετικό και θα πάρει μαχαίρι, και ότι οι επιθετικοί γονείς γεννούν επιθετικά παιδιά, θεωρούμε πως είναι απαράδεκτη, αντιεπιστημονική και φλερτάρει επικίνδυνα με σκοταδιστικές αντιλήψεις, τις οποίες έχει απορρίψει η επιστημονική κοινότητα. Η κυβέρνηση καλό θα ήταν να σταματήσει να μετατοπίζει τις ευθύνες στα γονίδια και τις αβοήθητες οικογένειες, για να βγάλει λάδι το σύστημα που έχει στο DNA του τη βία και την περιθωριοποίηση των νέων. Ας υλοποιήσει τα μέτρα που προτείνει η εκπαιδευτική κοινότητα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η βία, μη γελιόμαστε, έχει κοινωνικές αιτίες και αυτές βρίσκονται στα τρομακτικά οικονομικά διέξοδα τα οποία βιώνει η λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Είναι η τραγωδία της επιδείνωσης των συνθήκων διαβίωσής τους και τα διαλυμένα όνειρα των νέων ανθρώπων για το αύριο, για αυτή τη ζωή που τις ετοίμασαν οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Οι αιτίες της βίας βρίσκονται στις ίδιες τις συνθήκες των σχολείων, που επί της ουσίας είναι απέραντα εξεταστήρια, στο ότι καλλιεργούν το μαθητικό ανταγωνισμό με φόντο τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές. Το σοβαρό και υπαρκτό όμως πρόβλημα της σχολικής βίας δεν καλύπτεται ούτε με βαρύγδουπες υπουργικές δηλώσεις περί δράσεων που αποσκοπούν να σκορπίσουν το σκοτάδι του φόβου και της βίας, ούτε με ρυθμίσεις που αφήνουν ανέγγιχτες τις αιτίες που τη δημιουργούν. Και βεβαίως έτσι βρίσκουν έδαφος να δράσουν ανεξέλεγκτα τα κυκλώματα του χουλιγανισμού και των ναρκωτικών, που προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτή τη βία για δικό του σκοπό. Και ας μην σχολιάσουμε τις ύπουλες διατάξεις περί παρεμπόδισης της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων που ταυτίζονται με την σχολική βία, φωτογραφίζοντας έτσι τις μαθητικές κινητοποίησεις. Και αυτό στο πλαίσιο μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τον αυταρχισμό με τιμωρίες, που αντιμετωπίζει με αυταρχισμό και τιμωρίες κάθε διεκδίκηση και όχι μόνο μέσα στα σχολεία. Τα παιδιά σήμερα διεκδικούν ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες τους. Διεκδικούν σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς με μόνιμη οργανική θέση σε κάθε σχολική μονάδα. Δεν χρειάζονται τις ανέξοδες υποσχέσεις του Υπουργείου για έναν σχολικό ψυχολόγο ανά 5 σχολικές μονάδες για λίγους μήνες. Ακόμα και οι 4.000 σχολικοί ψυχολόγοι που παρουσιάζονται δεν φτάνουν ούτε για το 20% των σχολείων της χώρας και δεν έχουν καν μονιμότητες σχολικές μονάδες. Διεκδικούν επίσης πλήρη κάλυψη όλων των μαθητών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη και σχολικό νοσηλευτή. Την πλήρη κάλυψη των σχολικών μονάδων με σχολικούς φύλακες, ώστε τα σχολικά προαύλια να αξιοποιούνται και τα απογεύματα από μαθητές και συλλόγους γονέων για πολιτιστική και αθλητική δράση. Διεκδικούν προγράμματα πρόληψης κατά των εξαρτήσεων, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με ενίσχυση του ρόλου των κέντρων πρόληψης. Σίγουρα, για να αντέξεις τη σημερινή σκληρή κοινωνία, πρέπει να είσαι και πολύ ευαίσθητος και σκληρά διεκδικητικός. Να έχεις πιστέψει πως πραγματικός μάγκας είναι αυτός που μάχεται υπέρ όλων των αδυνάμων. Πραγματικός μάγκας δεν είναι αυτός που χτυπάει τον αδύναμο ή που κοροϊδεύει τη διαφορετικότητα. Η αυτοεκτίμηση εξυψώνεται παλεύοντας για τη ζωή όλων και όχι μειώνοντας και εξευτελίζοντας τους άλλους.
είναι φανερή ανάγκη για ένα άλλο προσανατολισμό του σχολείου, στραμμένου στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικότητων, στην πραγματική γνώση των κανόνων της φύσης και της κοινωνίας, σε όλα εκείνα που σήμερα θυσιάζονται και όλα ένα και περισσότερο, καθώς χτίζεται η εκπαίδευση της ημιμάθειας και των δεξιοτήτων, της κατηγοριοποίησης, του ανταγωνισμού και των αποκλεισμών, αντί εκείνης της ομαδικότητας, της συλλογικότητας, της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ πολύ.